εισοδημάτων. Εγώ δεν αποκλείω αν το θέλατε κι εσείς αυτό. Πείτε ευκαιρία. Ναι. Λοιπόν, εμείς αυτό, σε αυτό σχολίαζα και εγώ και άλλοι και λέγαμε δεν θα δεχτούμε και είχα πει δεν θα γίνουν αποδεκτά τέτοια μέτρα. Και σας λέω για την ιστορία ότι αν είχαμε τέτοια μέτρα, πρώτα δεν θα φτάνανε καν εδώ. Είχαμε ορισμένες μετατοπίσεις. Μπορεί να τις αξιολογήσετε, μπορεί να πείτε δεν τις κρίνετε αρκετές. Όμως ήταν ποιοτικές οι μεταρρυθμίσεις. Γι' αυτό άρρωστο και ο Πρωθυπουργός έχει πει ακόμα και τώρα που μιλούμε, διότι η διαφωνία μεταξύ των πιστωτών, των δανειστών, φαίνεται ότι παραμένουν κάποιες διαφωνίες. Εάν ακόμα και τώρα δεν έχουμε αυτό που ονομάζουμε συνολική συμφωνία, τότε θα υπάρχει θέμα. Θα υπάρχει θέμα. Άρα, όλη αυτή η προπαγάνδα, άλλα λέγατε, άλλα κάνετε κλπ. Είναι ήδη απαντημένη. Καταλαβαίνω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι σε μια μετάβαση. Εκεί που έλεγε ότι καταραίει η οικονομία, η κυβέρνηση είναι σε διέξοδο, δεν γίνει αξιολόγηση εκλογές, καταλαβαίνω ότι τώρα αναζητάτε μια νέα αφήγηση. Η νέα αφήγηση είναι ότι ωραία έγιναν αυτά, δεν είναι και τόσο σοβαρά για να μας απασχολήσουν. Σε αυτή τη γραμμή ήσασταν κι εσείς. Ελπίζω και άλλοι να στη δική γραμμή, ότι υπάρχουν και χειρότερες φωνές μέσα από τη Νέα Δημοκρατία. Το τελευταίο τώρα. Να το ξαναπώ. Είχατε συνηθίσει κι εσείς κι εμείς επί ένα ολόκληρο σχεδόν αιώνα να έχουμε στην Ελλάδα μία αριστερά στην οποία κι εμείς ανήκαμε και περιοριζόμαστε στην αντίσταση σε ό,τι κάνατε εσείς. Σήμερα εμείς δοκιμάζουμε τη δημιουργία ενός νέου υποδείγματος αριστεράς η οποία θα είναι και ριζοσπαστική αλλά και θα διεκδικεί και θα ασκεί κυβερνητική εξουσία για τον ελληνικό λαό. Απέναντι σας λοιπόν δεν έχετε μια προσωρινή κατάσταση, δεν έχετε μια παρένθεση. Έχετε μια νέα πραγματικότητα, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα, όχι μόνο διότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι επί χρόνια στην κυβέρνηση, αλλά και όταν φύγει θα είναι μια δύναμη που θα ξαναδιεκδικεί την εξουσία από όποιους θα την έχουν τότε. Συμβιβαστείτε λοιπόν με μια πραγματικότητα, έχουμε μια νέα αριστερά στη χώρα, η οποία και την αντίσταση ξέρει να κάνει και προτάσεις ξέρει να κάνει και να τις διεκδικεί και εντός της χώρας και στην Ευρώπη και όπου χρειαστεί. Ευχαριστώ.